Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινάμε φίλοι πάλι το live της Τρίτης που κάνουμε. Σήμερα 14 Φεβρουαρίου 2017. Ημέρα των ερωτευμένων. Θα περιμένουμε να μπείτε μέσα. Λοιπόν, μόλις μπουν οι φίλοι μας μέσα, να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε γιατί άλλο σήμερα για τον έρωτα. Αχ, αυτός ο έρωτας, τι μας κάνει. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον έρωτα και θα ήθελα να μου γράψετε και τις διάφορες ερωτήσεις σας πάνω στο θέμα του έρωτα. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ. Καλησπέρα Ειρήνη από την Κέρκυρα, καλησπέρα στο φίλο μας, στον Κώστα από την Κρήτη, στους φίλους μας από τη Θεσσαλονίκη που κανονίζω να ανέβω πάνω παιδιά να τα πούμε. Λοιπόν, στην Έμι, στην Ανά. Λοιπόν, καλώς στην Αναστασία. Σήμερα λοιπόν φίλοι μου θα αναλύσουμε λίγο για τον έρωτα. Ο έρωτας είναι η αρχή της δημιουργίας. Μέσα από τον έρωτα εκδηλώνεται όλη αυτή η κίνηση η οποία οδηγεί ξανά στο ένα. Όλος ο μαγνητισμός, ο φαινομενικός θα λέγαμε της συνείδησης, είναι επειδή στην πραγματικότητα τα πάντα είναι ένα και συνειδησιακά έχουμε φτιάξει έτσι τα πράγματα ώστε αυτά που προβάλλονται σαν ύπαρξη στην πραγματικότητα να οδεύουν ξανά προς την πηγή. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, μέσα σε αυτή την κίνηση, μέσα σε αυτόν τον μαγνητισμό τον οποίο μπορούμε να δούμε τον έρωτα σε όλα τα επίπεδα υπάρξεως μέσα μας και έξω στη φύση, βλέπουμε ότι ο έρωτας στην πραγματικότητα είναι η μετακίνηση, ο μαγνητισμός ιδεών, μορφών, ενεργειών σε εκείνη την κατάσταση από την οποία καταλαβαίνουμε ότι τα πάντα προϋπήρξαν ένα, έχουν διασπαστεί και τίνουν όλα ξανά μέσω του έρωτα να δημιουργήσουν αυτή την ολότητα. Μέσω του έρωτα δημιουργούνται όλες οι συνθέσεις, μέσω του έρωτα λειτουργούν και δουλεύουν τα πάντα. Αλλά ας κατεβάσουμε λίγο, θα λέγαμε τώρα τον πήχη και την εστίασή μας σε αυτό που λέμε φυσικό επίπεδο, να δούμε μέσω του έρωτα πως όλα αυτά τα στοιχεία τραβώντας το ένα κοντά το άλλο συνδυαστικά αρχίζουν και δουλεύουν και εργάζονται για να φτιάξουν όλες τις μορφές τις οποίες βλέπουμε εμείς στην ύπαρξη. Ερωτευμένοι όλοι δημιουργούμε αυτό που λέμε συγχρονισμό στη ζωή μας. Ερωτευμένοι όλοι δημιουργούμε το Matrix το ίδιο. Όμως ξέρω ότι τις περισσότερες φορές ενώ μιλάμε για τον έρωτα εννοούμε τις διαπροσωπικές σχέσεις και τις διάφορες σχέσεις που έχουμε, θα λέγαμε, με τους άλλους ανθρώπους. Πριν μπούμε σε αυτά, ήθελα να σας πω ότι ο έρωτας είναι η κινητήρια δύναμη η οποία μας δίνει εκείνη την μέγιστη όθηση κάθε φορά να μπορούμε να έλξουμε καταστάσεις, είτε το κάνουμε συνειδητά είτε ασυνείδητα, για να μπορούμε να νιώσουμε ορισμένες εμπειρίες στη συνείδησή μας.
Σήμερα όμως, επειδή είναι και η μέρα των ερωτευμένων, τον έρωτα θα τον περιορίσουμε μέσα στις σχέσεις ανάμεσα σε δύο, θα λέγαμε, ανθρώπους. Ο έρωτας, όταν ξεκινάει από το κέντρο μας, ο αληθινός έρωτας, θέλει κάτι να το κάνουμε, να το πάρουμε μέσα μας. Όπως ερωτευόμαστε τις περισσότερες φορές με κάθε τι πράγμα που το παίρνουμε κατάκαρδα και θέλουμε να το πάμε στο πυρήνα μας για ανακύκλωση, γιατί λειτουργούμε όπως η γη που τραβάει, θα λέγαμε, τα πράγματα στον πυρήνα της, τα ανακυκλώνει, τα ανανεώνει μέσω της φωτιάς και μετά τα ξαναστέλνει στην περιφέρεια και δημιουργούνται νέα, θα λέγαμε, νέες μορφές. Έτσι ακριβώς έχουμε και ένα πυρήνα μέσα μας, που μέσω του έρωτα κάθε φορά θέλουμε να πάρουμε ορισμένες ενέργειες από άλλα άτομα και να τις μεταλλάξουμε μέσα μας, να τα φέρουμε στον πυρήνα μας και να κάνουμε αυτό που κάνει ακριβώς η γη, αυτό που κάνει ο πυρήνας, αυτό που κάνει η φωτιά του έρωτα, να μεταλλάξουμε. Μέσω της φωτιάς του έρωτα, φίλοι μου, μέσω αυτής της αρχαίγονης, θα λέγαμε, πραγματικά δύναμης, μέσω αυτής της δύναμης της δημιουργίας, εκτελώντας την ένωση, εκτελώντας το γάμο, ερχόμαστε σε αυτή την κατάσταση να μπορούμε πραγματικά να μεταλλάξουμε μέσα μας τις ενέργειες. Άρα προϋποθέτει ο έρωτας ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε μία ένωση. Δύο πράγματα ερωτευμένα πρέπει να έρθουν σε γάμο, ασχέτως τι λέει ο νους μας. Κάθε φορά ο νους του ανθρώπου, καθότι προβάλλει μέλλον και παρελθόν, συνεχώς αναπλάθει μέσω του πόνου και του φόβου ορισμένα πράγματα, ορισμένα όρια ή περιορισμούς, οι οποίοι οι περιορισμοί δεν αφήνουν τον έρωτα να εκδηλωθεί και να φτάσει σε ένωση. Τις περισσότερες φορές, φίλοι μου, αυτό που λένε οι άνθρωποι ότι ο έρωτας είναι τυφλός, είναι στην πραγματικότητα ότι ο έρωτας ξεπερνάει τη λογική, γιατί στην πραγματικότητα ο έρωτας σημαίνει για δημιουργία, για αναβάθμιση. Επομένως, κάτι που ερωτεύεστε είναι κάτι που χρειάζεται η ψυχή σας για να πάρει την ανάλογη εμπειρία. Και όταν λοιπόν ερωτεύεστε κάτι πραγματικά, θέλετε να το πάρετε μέσα σας. Θέλετε να γίνετε ένα. Και αυτό, φίλοι μου, προϋποθέτει να χάσουμε τον εαυτό μας εν μέρη. Τι εννοώ με αυτό? Κάθε φορά που ερωτευόμαστε κάτι, πάντα πάμε στον πυρήνα μας για να γίνει η μεταλλαγή. Να το μετουσιώσουμε μέσω του πυρήνα μας, μέσω της καρδιάς μας, μέσω του βάθους της συνείδησής μας. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο έρωτας είναι αυτή η δυναμική που ξεκινάει από την ψυχή μας για να πάρει μία εμπειρία. Όταν εμείς μέσα στο μικρό κόσμο αυτόν που ζούμε και σε αυτό το υπέρμετρο εγωιστικό χαρακτήρα που έχουμε, που νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα και ξέρουμε το καλό μας και βασιζόμαστε πάνω στην κρίση του πόνου και του φόβου, τις περισσότερες φορές τι κάνουμε? Δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να ερωτευτεί για να είμαστε σε μία ασφάλεια. Δηλαδή τι? Και από ποιον ασφάλεια? Ασφάλεια από τον ίδιο μας τον εαυτό. Ασφάλεια και φόβο από τον ίδιο μας τον εαυτό, μη τυχόν και ερωτευτεί και τι δει? Τι είναι το άγνωστο? Για σκεφτείτε. Τι είναι ο πόνος? Τι μας δείχνουν? Το μόνο που μας δείχνουν είναι ο εαυτός μας, τίποτα άλλο. Γιατί να χρειάζεται να φοβόμαστε τον έρωτα? Για να μην ξαναδούμε τον εαυτό μας? Έχουμε κουραστεί να βλέπουμε την αδυναμία μας? Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, αυτή πραγματικά η ζωή εκτελείται μέσω του έρωτα. Και όποιος θέλει να ζήσει πρέπει να μάθει να αφήνεται στον έρωτα. Και αυτός που αφήνεται στον έρωτα τις περισσότερες φορές πολεμάει με το νου του. Εκτός αν έχουμε εκπαιδεύσει το νου μας να υπηρετεί τον έρωτα. Ο νους μας εκπαιδεύεται, ο έρωτας όμως δεν εκπαιδεύεται. Πρέπει λοιπόν, φίλοι μου, να εκπαιδεύσουμε το νου μας να ακολουθεί τον έρωτα. Πώς όμως να εκπαιδεύσουμε κάτι? Πώς όμως μπορούμε να εκπαιδεύσουμε το νου μας να ακολουθάει τον έρωτα, όπου ο έρωτας για τους περισσότερους ανθρώπους σημαίνει μία τρέλα, ότι μας πάει
σε μονοπάτια που δεν έχουμε τον έλεγχο, άρα μπορεί να πονέσουμε. Μόνο όταν αλλάξουμε την πεποίθησή μας και καταλάβουμε ότι το μόνο που μας θέλει ο έρωτας είναι να μπορέσουμε να αποδεχτούμε κομμάτια του εαυτού μας. Το μόνο που κάνει ο έρωτας είναι να μας φέρει σε αυτό που είμαστε εμείς, τίποτα άλλο. Ποτέ δεν είναι κάτι άλλο αυτό το οποίο πρέπει να κολλήσει και να γίνει ένα με εμάς. Ποτέ δεν είναι κάτι άλλο. Είναι πάντοτε δικό μας. Απλώς ακόμα δεν το έχουμε γνωρίσει σαν δικό μας. Γι' αυτό και ο έρωτας λέει ανήκατε μάχας, δηλαδή υπερνικάει τη μάχη ο ερωτευμένος, γιατί πρέπει να υπερνικάει ένας έρωτας τη μάχη, πρέπει να υπερνικάει το νου, πρέπει να υπερνικάει το εγώ. Και δεν πρέπει να φοβόμαστε τον πόνο, φυσικά. Γιατί ο έρωτας, όταν έρχεται, ποτέ δεν μας λέει ότι θα έρθει για να μας φέρει σε ένα βόλεμα. Θα έρθει για να μας φέρει στην αγάπη και η αγάπη σημαίνει όχι εγωισμός. Άρα τις περισσότερες φορές ο έρωτας πάει να σου φέρει κάτι, να κολλήσει πάνω σου, να έρθει στον πυρήνα σου, να γίνει δικό σου και το μόνο που το σταματάει είναι ο εγωισμός. Ένας πραγματικά ερωτευμένος άνθρωπος έχει τη δύναμη μέσω αυτής της δύναμης της κινητήριας να μπορεί να υπερνικήσει τον εγωισμό του. Γιατί ο έρωτας στην πραγματικότητα τι μας κάνει. Βιαίως θα λέγαμε, σε εισαγωγικά, μας αυξάνει τα όρια. Μας αυξάνει τα όρια, μας αυξάνει τις δυνάμεις. Βλέπουμε τελικά ότι μπορούσαμε να ζούμε σε παραπάνω ευρύτητα των ορίων από αυτούς, από αυτά τα όρια που νομίζαμε ότι είχαμε. Ένας ερωτευμένος με τα σπορ φτάνει να γίνει πρωταθλητής. Ένας ερωτευμένος με μια γυναίκα φτάνει να ζήσει την ιερή ένωση. Ένας ερωτευμένος, θα λέγαμε με τον εαυτό του, μπορεί να βρει μέσα το Θεό. Ένας πραγματικά ερωτευμένος με τη φύση μπορεί να βρει την αρμονία. Ο έρωτας, όσο και αν είμαι κατά, σε εισαγωγικά κατά, έτσι, γιατί για τίποτα δεν είμαι κατά υπέρ, όμως είμαι κατά της μηχανικότητας των εορτών. Όσο λοιπόν και αν είμαι κατά της μηχανικότητας των εορτών του Αγίου Βαλεντίνου και των δώρων, τόσο κάθε φορά που βρίσκω μια ευκαιρία να μιλήσουμε για τον έρωτα, κάθε φορά που βρίσκουμε την ευκαιρία να δούμε ότι όλοι στην πραγματικότητα είμαστε ερωτευμένοι όταν πραγματικά ζούμε, τόσο πιο πολύ θα βγάζω όλα αυτά τα πράγματα για να εξυψώσω, θα λέγαμε, αυτή την ενέργεια που ενώνει το σύμπαν, το ένα με τη δημιουργία και τη δημιουργία με το ένα και όλους μεταξύ μας. Έτσι λοιπόν φίλοι μου σας καλώ για άλλη μια φορά να αναλογιστείτε πόσο εκστασιακός είναι ο έρωτας, πόσο μας προχωράει στη δική μας αναβάθμιση και το μόνο που μπορεί να μπει ανάμεσα στον έρωτα είναι η υπεροψία ότι εμείς ξέρουμε καλύτερα ή φοβόμαστε τα αποτελέσματα που θα φέρει. Αν όμως φτιάξετε το νου σας, αν όμως φτιάξετε τις πεποιθήσεις σας, αν εκπαιδεύσετε το διανοητικό σας να υπηρετεί τον έρωτα, τότε φίλοι μου σας εγγυώμαι ότι αυτό που πραγματικά θέλετε και είστε ερωτευμένοι με αυτό θα έρθει και θα κολλήσει πάνω σας. Γιατί δεν μπορείτε να ερωτευτείτε κάτι που δεν είναι ήδη ένα με εσάς, στο άχρονο. Απλώς το χρονικό πρέπει να βιώσετε αυτή τη διαδικασία για να μπείτε από τον έρωτα στην αγάπη. Σχηματικά λοιπόν σας λέω ότι ο έρωτας είναι αυτό μέχρι να γίνει αγάπη. Και επειδή από την αγάπη ξεκινάνε όλα, μετά πάλι ο έρωτας ξαναπάει στην αγάπη. Και από την αγάπη ξεκινάνε όλα, όλοι οι διαχωρισμοί και μετά ο έρωτας μας ξαναπηγαίνει στην αγάπη. Και επειδή μία φορά ό,τι ενώνεται είναι για πάντα ενωμένο, μία φορά η ένωση όταν γίνομαστε ένα είναι για πάντα είμαστε ένα και αυτό το ρητό είναι μια κοσμική αρχή, γι' αυτό λοιπόν τα πάντα είναι ένα γιατί όλα ξεκινήσαν από το ένα. Και ο έρωτας δεν είναι τίποτα άλλο αλλά
η εισαγωγή μας στη συνειδησιακή κατάσταση του ενός. Γι' αυτό, φίλοι μου, πάντοτε να ξέρετε, αυτό που πραγματικά ερωτεύεστε είναι δικό σας ήδη, δεν είναι κάτι ξέχωρο. Ξέχωρο το βλέπει η συνείδησή σας. Είναι για σας. Θέλει να ξανακολλήσει μαζί σας. Κολλήστε το. Και όταν λέω κολλήστε το, δεν εννοώ μόνο τη μορφή, αλλά την ενέργεια την οποία εσωκλείεται σε αυτή τη μορφή που σε εισαγωγικά ερωτεύεστε, αλλά στην πραγματικότητα είναι η ενέργεια η οποία έχετε και μέσα σας. Δεν είναι κάτι έξω από εσάς. Πάω ότι όταν ερωτευόσασταν έναν άνθρωπο, ερωτεύεστε την ενέργειά του, θα λέγαμε, αλλά αυτή η ενέργειά του είναι μέσα σας. Και ερωτεύεστε εκείνη την ενέργεια, θέλει να την πάτε στον πυρήνα σας, θέλει να γίνει ένα. Γι' αυτό βοηθάει ο έρωτας. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ώρες αμέτρητες για τον έρωτα. Γι' αυτό έκανα αυτόν τον πρόλογο μέχρι στιγμής, καθότι είμαι ερωτευμένος και μου αρέσει να ερωτεύομαι κάθε φορά με κάθε τι που κάνω, για να μπορώ να το παίρνω μέσα μου, να το κάνω ένα με μένα, να γίνει εαυτός μου. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, με αυτόν τον πρόλογο και τις ευχές σε όσους γιορτάζουν τον έρωτα καθημερινά και έχει γίνει ένα απόσπαστο κομμάτι της συμπεριφοράς τους, μετά από αυτό το πρόλογο θα ξεκινήσουμε στα διάφορα θέματα και σε ερωτήσεις σας, να δούμε πώς μπορούμε να μοιραστούμε τις ερωτικές, θα λέγαμε, ιδέες που έχουμε. Λοιπόν, καλησπέρα, όλα για τον έρωτα, βέβαια, Φλόρα, όλα για τον έρωτα. Τι πιο όμορφο να σας βλέπουμε και φυσικά σας ακούμε. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Λέει η Έμι, έρωτας και ψυχή. Ναι, είναι ακριβώς αυτό που είπαμε. Κάθε έρωτας από τη στιγμή που είμαστε ένα, φίλοι μου, ξεκινάει από τα ανώτερα επίπεδά μας. Κάθε έρωτας ξεκινάει από τα ανώτερα επίπεδά μας. Απλώς τις περισσότερες φορές εμείς δεν είμαστε ευαίσθητοι να δούμε τα ανώτερα επίπεδά μας και μπορούμε να εκδηλώσουμε, θα λέγαμε, να καταλάβουμε τον έρωτα σε αυτά τα επίπεδα που είμαστε απλά συνειδητοί. Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι που είναι συνειδητοί στο χημικό του σώμα τον έρωτα τον εκφράζουν σαν ένα πόθο μόνο σεξουαλικού τύπου. Είναι και αυτή μια ένωση. Όταν πάβεις να νιώθεις έρωτα, λέει, τι συμβαίνει? Όταν πάβεις να νιώθεις έρωτα, απλά δεν μαγνητίζεσαι από τίποτα. Οπότε, όταν πάβεις να νιώθεις έρωτα, στην πραγματικότητα δεν έχεις κίνητρα στη ζωή σου. Αλλά ακόμα και όταν εσύ νομίζεις ότι πάβεις να νιώθεις έρωτα, ο έρωτας υπάρχει σε πάρα πολλά επίπεδα. Είναι φαινομενική πλάνη το να πάψω να νιώθω έρωτα. Γιατί απλά ο έρωτας που λες ότι πάβεις να νιώθεις, είναι ο έρωτας που ξέρεις σαν ανθρώπινη σχέση. Εάν δεν υπήρχε έρωτας στα μόρια και στα άτομά σου, δεν υπήρχε το σώμα σου. Μόνο αυτό σου λέω, οπότε καταλαβαίνεις ότι ποτέ δεν σταματάει ο έρωτας. Μόνο ο άνθρωπος συνεχώς σταματάει να ξέρει και να νομίζει, γιατί οριοθετεί τα πράγματα κάτω από εκείνη την κατάσταση την οποία τα έχει ορίσει ο ίδιος. Αν όμως δεις, ακόμα και η αναπνοή είναι ένας έρωτας, θα λέγαμε, μέσα σου. Όλα οι ουσίες, όλα τα κύτταρα, όλα τα άτομα που σχηματίζουν το κορμί σου, γιατί παραμένουν ερωτευμένα μεταξύ τους. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο έρωτας υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Και είναι ο εθεροελεκτρομαγνητισμός, θα μπορούσαμε να πούμε. Όταν δεν υπάρχει έρωτας με συγκεκριμένα άτομα, απλά ερωτευμάστε κάτι άλλο. Μπορούμε να είμαστε σε έναν έρωτα, απλά μπορεί να μην είναι άτομο το συγκεκριμένο. Όταν δεν υπάρχει απλά έρωτας με συγκεκριμένο άτομο, στην πραγματικότητα αφινόμαστε σε έναν άλλο είδους έρωτα. Δηλαδή να έχουμε μεράκι στη ζωή μας. Απ' την άλλη, κάθε φορά που έχουμε μια σχέση, σας είπα, όλοι οι κύκλοι οδηγούν σε μια πληρότητα, στην αγάπη. Θα λέγαμε ότι όταν ερωτευόμαστε ένα άτομο, θα λέγαμε ότι οφείλουμε να ανοιχτούμε όσο πιο πολύ μπορούμε,
και να το πάρουμε μέσα μας. Να πάρουμε. Όταν κλείσει ο κύκλος, πάβει θα λέγαμε έρωτας. Όταν βιαίως εμείς σκοτώνουμε τον έρωτα, είναι σαν να τον ανακυκλώνουμε στην πραγματικότητα, σε άλλα μοτίβα και σε άλλες χρονογραμμές. Οπότε θα χρειαστεί να ξαναπαίξουμε έναν έρωτα με την ανάλογη ενέργεια. Αυτό που ξέρετε σαν κάρμα. Λέει ο Λάζαρος, δηλαδή δεν υπάρχουν ψυχές που είναι τόσο ολοκληρωμένες ώστε να μην έχουν την τάση, ανάγκη να ταιριάξουν. Φυσικά υπάρχουν ψυχές που είναι τόσο ολοκληρωμένες επειδή έχουν περάσει, θα λέγαμε, τον έρωτα από την ανθρώπινη, θα λέγαμε, πλευρά σε, σε ένα πνευματικό έρωτα. Οπότε αντί να θέλει να γίνει ένα με την γυναίκα για να πάρει και να ανταλλάξουν ορισμένες ενέργειες μέσα τους, σαν βοήθημα, σαν ολοκλήρωση στο 3D, μετά από εκεί και πέρα, αφού έχει περάσει από αυτό το μυστήριο της ένωσης, των αντιθέτων ενεργειών και των ισορροπιών μέσα του, είναι φυσικό μετά ακολουθεί ένας έρωτας, θα λέγαμε, κοσμικός, συνειδησιακός, που τον οδηγεί, θα λέγαμε, προς την κάθετη οδό, στην συνειδησιακή, θα λέγαμε, εδώ, και όχι στην οριζόντια μέσω της φύσης και του έρωτα στο 3D. Οπότε ο έρωτας ποτέ δεν σταματάει να υπάρχει, απλά αλλάζει, θα λέγαμε, το επίπεδο που ερωτεύεται κάποιος άνθρωπος ή κάποια ψυχή, θα λέγαμε. Άλλωστε και οι ψυχές για να κινούνται πάνε από ότι είναι ερωτευμένες στον αένα ο κύκλο, τον κοσμικό. Λέει ο Κώστας, πώς εξηγείς τον έντονο ενθουσιασμό που έχουμε στην αρχή κάποιας σχέσης μας. Είναι έρωτας ή κάτι άλλο? Πρέπει, φίλοι μου, να καταλάβουμε πως αυτός ο έντονος ενθουσιασμός είναι στην πραγματικότητα ένας έρωτας. Απλά το λέμε με εκείνη τη λέξη την οποία εμείς το νιώθουμε ότι μας ενθουσιάζει. Πάντως ο έρωτας και ο ενθουσιασμός είναι κατά βάθος ένα. Αυτό που λέμε ότι υπάρχει ένταση στην πραγματικότητα, στην αρχή λες κάποιες σχέσεις, είναι γιατί από κάθε άτομο δεν ξέρεις τι ενέργεια ήταν να πάρεις τελικά μέσα σου. Υπάρχουν έρωτες για να πάρεις συγκεκριμένες ενέργειες, υπάρχουν έρωτες για να πάρεις πιο βαθιές ενέργειες, υπάρχουν έρωτες για να βρεις ακόμα πιο βαθιές ενέργειες. Με έναν άνθρωπο που ερωτεύεσαι, μπορείς να πάρεις κάποιες συγκεκριμένες απλές ενέργειες και να βαστίξεις, θα λέγαμε, λίγο ενθουσιασμός ή έρωτας. Ή στην πραγματικότητα, εσύ ο ίδιος να μην αφήνεις τον εαυτό σου να προχωρήσει σε ορισμένα επίπεδα άλλα και πιο βαθιά, οπότε να κάνεις μικρούς και πολλούς έρωτες. Θα μπορούσες βέβαια να κάνεις μεγάλους που να κρατάνε λίγο περισσότερο, γιατί απλά θα έπρεπε να εμβαθύνεις σιγά σιγά, θα λέγαμε, στον άλλο μέσα από τη σχέση και την τριβή, θα λέγαμε, των σχέσεων. Οπότε κάθε φορά που ένας ενθουσιάζεται, θα λέγαμε, έντονα, αφήνεται λοιπόν να ερωτευτεί μέχρι να πάρει αυτό που θέλει. Είναι φυσικό ότι οι άνθρωποι, όσες, θα λέγαμε, όσες φορές δεν έχουν μέσα τους εκείνη τη συνειδητότητα που την οποία τους κολλάει και τους μαγνητίζει με ορισμένα σενάρια στη ζωή τους, είναι φυσικό ότι τα ανάλογα σενάρια που θα έρθουν θα είναι πιο επιφανειακά. Έτσι αυτή η επιφανειακή κατάσταση φέρνει τον άνθρωπο να μπορεί να βάζει το νου, να κρίνει, και κάθε φορά που ερωτεύεται, ερωτεύεται μικρά κομμάτια, επιφανειακά κομμάτια, και κάθε φορά που εσύ ασκείς, τα λέγαμε, το μαγνητισμό στα επιφανειακά κομμάτια, το επιφανειακό, επειδή είναι προσωρινό, αλλάζει, οπότε πάβει ο μαγνητισμός. Όταν ερωτευτείς ένα διαχρονικό πράγμα, θα είσαι διαχρονικά ερωτευμένος. Όταν ερωτευτείς ένα προσωρινό πράγμα, είναι φυσικό ότι όταν θα τελειώσει, γιατί απλά είναι προσωρινά αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Έτσι και στην δική μας την κατάσταση, ορισμένες φορές έχουμε την επιφάνεια και μέσα μας το κέντρο, τον πυρήνα μας. Όταν εμείς είμαστε εστιασμένοι στην επιφάνεια, η επιφάνεια διαρκώς αλλάζει, γιατί έρχεται σε επίδραση με το περιβάλλον και συνέχεια αλλάζει η επιφάνεια, συνεχόμενα. Όταν εσύ ερωτεύεσαι την επιφάνεια του ανθρώπου, δηλαδή το 3D, δηλαδή το κρέας του, δηλαδή τα
απ' έξω τα πράγματα που έχει, αυτά είναι πιο προσωρινά γιατί μεταλλάσσονται πολύ πιο εύκολα. Οπότε ένας έρωτας δεν μπορεί να κρατήσει πολύ πάνω στα εξωτερικά επίπεδα ενός ανθρώπου. Είναι φυσικό γιατί τα πάντα ρί, τα πάντα μεταβάλλονται. Και όσο πιο πάμε προς το κέντρο, τόσο πιο πολύ μονιμοποιείται, θα λέγαμε, ο άνθρωπος, ο έρωτας, οι ενέργειες. Μένουν πιο ακίνητες, πιο διαχρονικές και πιο αιώνιες, θα λέγαμε, στο κέντρο. Οπότε γι' αυτό σας λέω, φίλοι μου, όταν ερωτεύεστε το προσωρινό, θα είναι προσωρινός έρωτας. Λοιπόν, λέει η Θεοδοσία, υπάρχει ο έρωτας με την πρώτη ματιά. Στην πραγματικότητα δεν είναι η πρώτη ματιά, είναι το τσάκρα, θα λέγαμε, το δεύτερο, είναι η σεξουαλική ενέργεια η οποία τρέχει με τη μεγαλύτερη ταχύτητα και αυτόματα, ενώ εσύ το βλέπεις με την πρώτη ματιά, εκείνη την ώρα ο καθένας ξέρει αν αυτό του κάνει ή όχι μέσω της σεξουαλικότητας, μέσω της ένωσης, στους οποίους ανθρώπους, θα λέγαμε, είναι ασυνείδητοι εκείνη την ώρα. Όμως, περισσότερες φορές, επειδή σας είπα, η σεξουαλική ενέργεια, όταν η ενέργεια δηλαδή τοποθετείται σε εκείνο το τσάκρα, επειδή τρέχει με μεγαλύτερες ταχύτητες, θα λέγαμε, από ότι η διανοητική ενέργεια ή συναισθηματική ενέργεια, το ένστικτο είναι αυτό που ακαριέα ξέρει, θα λέγαμε, το τέρι του, αν του κάνει ή όχι. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι πραγματικά υπάρχει ο έρωτας με την πρώτη ματιά. Όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η ματιά δεν είναι επειδή κοίταξε το ωραίο της στο σώμα ή επειδή κοίταξε. Εννοείται μάτια με μάτια. Έτσι. Γιατί στην πραγματικότητα μιλάει το αίσθηκτο και το αίσθηκτο είναι πολύ πιο γρήγορο από το διανοητικό. Οπότε αυτόματα στέλνει και λαμβάνει τέτοιες ενέργειες οι οποίες εκείνη την ώρα ακριβώς ξέρει ο καθένας αν του ταιριάζει, θα λέγαμε, ο άλλος. Λέει ο Κώστας, κάτι άσχετο λέει, αλλά και σχετικό σε κάποιες περιπτώσεις. Όταν κάποια εγώ που έχουμε πάνε κόντρα σε κάποιες αξίες που υποτίθεται ότι έχουμε, αυτό τι σημαίνει, ότι δεν κατέχουμε πραγματικά αυτές τις αξίες? Δεν σημαίνει ότι δεν τις κατέχουμε αυτές τις αξίες, αλλά πρέπει να καταλάβουμε κάθε φορά που μιλάμε για εγώ, κάθε φορά που μιλάμε για ελάττωση αυτού, μιλάμε για ένα είδος αμνησίας. Μιλάμε για ένα είδος μη ενθύμησης. Αν λοιπόν εγώ ελαττώνω τον εαυτό μου σε εκείνη την κατάσταση η οποία δεν έχει τη σύνδεση, δεν έχει την ενθύμηση, δεν έχει πάθει την αμνησία του ολικού εαυτού, τότε είναι φυσικό να μην θυμόμαστε τις αξίες ή θα λέγαμε πιο απλά ότι δεν θα υπάρχει εκείνη την ώρα η κατανόηση, η αντίληψη του γιατί είναι άξιο κάτι. Γι' αυτό λέμε στην πραγματικότητα ότι όταν ξεχνάμε τον εαυτό μας, ξεχνάμε τις αξίες μας, ξεχνάμε, θα λέγαμε, την ηθική των ανωτέρων συνδυσιακών μας καταστάσεων. Οπότε, όταν εγώ δουλέψω σε χαμηλές δονήσεις, σας είπα, κάθε δόνηση έχει τη δική της πραγματικότητα, τη δική της γνώση, τις δικές της αντιλήψεις, τις δικές της προβολές, τις δικές της σκέψεις, τη δική της προβολή ενόραση στο μέλλον και στο παρελθόν. Γι' αυτό, όποιος άνθρωπος πέφτει σε αρνητικές καταστάσεις, μέσα στο εγώ, του φόβου, θα λέγαμε, και προβάλλει το μέλλον, θα δει ένα φοβικό μέλλον. Γι' αυτό πρέπει να αφινόμαστε, να ξεπερνάμε, να ξαναγινόμαστε, θα λέγαμε πάλι, σαν το Σοκράτη, άδεια δοχεία κάθε φορά, ώστε να αφήνουμε την εμπειρία την άσχημη να φεύγει, γιατί όταν η εμπειρία μέσα μας κρατάει σε αρνητικές δονήσεις, ό,τι μέλλον θα προβάλλει ο νους μας κάτω από αυτή τη δόνηση, θα είναι προβληματικό. Θα είναι απογοητευτικό, θα είναι φοβικό, αναλόγως στη δόνηση που έχουμε. Έτσι λοιπόν, φίλε Κώστα, δεν είναι ότι πραγματικά δεν κατέχεις γενικά αυτές τις αξίες, αλλά ειδικά εκείνη την ώρα τις έχεις ξεχάσει. Ο άνθρωπος συχνά τον εαυτό του εκείνη την ώρα. Βέβαια, μόλις περάσει όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα, μπορεί να επανέλθεις, θα λέγαμε, και να θυμηθείς τις αξίες. Αλλά στην πραγματικότητα είναι αυξομοίωση της συνειδητότητας της οποίας έχεις. Έτσι, αυτό σημαίνει. Λοιπόν, λέει η Άννα, έχω την εντύπωση πως μόνο ο έρωτας υπάρχει για να κινούμαστε, να δημιουργούμε, να παράγουμε και για να μας δίνει τα μαθήματα και τη γνώση σε σχέση με την αγάπη που είναι η δόνηση σε πολύ ψηλό επίπεδο και παντοτινό. Ποια είναι η γνώμη σας? Υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα που μπορούμε να εξηγήσουμε την αγάπη. Έχω μιλήσει γι' αυτό. Ο έρωτας είναι πραγματικά εκείνη
όπως το είπες και εσύ, εκείνη η όση θα λέγαμε που μας καλεί να κάνουμε κάθε φορά και ένα πράγμα δικό μας μέχρι να φτάσουμε σε εκείνη τη συνδυσιακή κατάσταση να είμαστε τα πάντα ένα. Αυτό ακριβώς είναι. Τώρα, εκεί είναι που αναγνωρίζουμε ότι τα πάντα είναι ένα, έτσι. Και φυσικά όσο πιο ψηλό επίπεδο φτάνει η συνείδησή μας, τόσο πιο πολύ εμείς έχουμε σύνδεση με το περιβάλλον μας και δεν εξατομικευόμαστε. Άρα όσο ανεβαίνει η συνείδηση δεν είναι μόνο ότι μεγαλώνει, είναι και ότι θα λέγαμε αραιώνει στα ανώτερα επίπεδα. Δεν είναι πυκνή να δημιουργεί έναν εξατομικευμένο εαυτό. Οπότε όταν η συνείδηση μεγαλώνει στα ανώτερα επίπεδα, είναι ότι αραιώνει και αρχίζει μέσα της και διαλύεται μαζί με τα άλλα, μαζί με το περιβάλλον και δεν έχει τόσο απομόνωση. Άρα θα λέγαμε το ίδιο μας το σώμα, εκείνη την ώρα εξαελώνεται και γίνεται το περιβάλλον το ίδιο. Σε αυτές τις καταστάσεις ο άνθρωπος αφήνει λοιπόν εκείνη τη συνείδηση σε αυτές τις διαστάσεις να μπορεί να νιώσει ένα με το περιβάλλον. Και έχουμε την αίσθηση της αγάπης, της ενότητας. Έτσι λοιπόν είναι ότι ο έρωτας σιγά σιγά μας δίνει τα σκαλοπάτια για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο σιγά σιγά μέσω της εξέλιξης, θα λέγαμε, της φυσιολογικής που είναι πιο αργή και για μερικούς ανθρώπους που ασκούν, θα λέγαμε, μια επιτάχυση στο δικό τους εαυτό μέσω του έρωτα με την αναβάθμιση, με τη γνώση, ώστε να έρθουν σε μια πιο γρήγορη, παρά τη μάζα, κατανόηση του εαυτού τους σε σχέση με το όλον. Λοιπόν, λέει ο Λάζαρος, σε παρακαλώ κάνε μια αναφορά στην τακτική εμφάνιση ορισμένων αριθμών, παραδείγματος χάρη το 11-11 που είχα εχθές και την αιτία τους, όπως και τους συμβολισμούς τους. Λοιπόν, να σας τα πω μια φορά, μια που το ζήτησε ο Λάζαρος, επανειλημμένος μπορώ να πω, γιατί μου είχε στείλει. Λοιπόν, το 11, το 11 αφορά στον ανώτερο εαυτό μας και στη σύνδεση με το 1, με την ατομικότητά μας. Το 22, 22 αφορά στη διαδικότητα και στην ολοκλήρωσή μας με το αντίθετο που υπάρχει, θα λέγαμε, στον κόσμο της διτότητας. Το 33, 33 είναι σχετικά με την δημιουργικότητα ανάμεσα από τις δύο δυνάμεις, αρσενικό και θηλυκό, και όλη τη δημιουργικότητα την οποία υπάρχει στο πνευματικό τομέα. Το 44-44 είναι όλες τις τρεις δυνάμεις, η τριαδική δύναμη σε ένα. Είναι, θα λέγαμε, όλη η τριαδική δύναμη που μπορούμε να εκφράσουμε σαν μονάδα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Το 55-55 είναι, θα λέγαμε, η κοσμική ψυχή, έτσι η συμπαντική ψυχή, θα λέγαμε, που υπάρχει. Το 66-66 αφορά την ανθρώπινη, θα λέγαμε, ψυχή μας. Το 77-77 αφορά τα επίπεδα της εκδήλωσης και της ισορροπίας στο 3D κόσμο, τη δημιουργία στο 3D κόσμο. Το 88-88 αφορά το άπειρον, τη δημιουργία, θα λέγαμε, στο 3D κόσμο μέσα στο άπειρον το 88-88, που μας δίνει άπειρες, θα λέγαμε, δυνατότητες να μπορούμε να δημιουργήσουμε. Το 99-99 σημαίνει ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μέσα στο άπειρο δυνατότητες μέσα στους κύκλους, που είναι το 99-99, σε νέους κύκλους. Κυκλικά, συνεχόμενα, θα λέγαμε, ανακύκλωση για να μπορούμε να φτάσουμε στο τέλος, στο 10, που είναι πάλι το εν στο όλον, όπου είναι η επανάληψη, η απορρόφηση του ενός στο όλον και το όλον στο ένα, για να ξαναρχίσει η νέα κατάσταση από το 1 μέχρι το 10. Οπότε, φίλε μου, επειδή εσύ τώρα έχεις το ρολόι και δεν μπορείς να παίξεις όλους τους αριθμούς, θα λέγαμε, και κοιτάς τους αριθμούς, όποτε έρχονται το 11-11, να ξέρεις ότι εκείνη την ώρα είσαι σε πλήρη, θα λέγαμε, εναρμόνιση με την ατομική σου μονάδα, έτσι, με τον ανώτερο, θα λέγαμε, εαυτό σου. Οπότε όλα είναι μια χαρά, οπότε το βλέπεις και το ρολόι έρχεται για να στο αποδείξει, θα λέγαμε, έτσι, ότι πραγματικά είσαι σε συγχρονισμό. Είναι μια επιβεβαίωση, δεν το σύμβολο το οποίο υπάρχει, το σύμβολο έρχεται για να σου επιβεβαιώσει αυτό που νιώθεις, έτσι, μην το μπερδεύουμε.
Τι λέει λοιπόν η Μένη, λέει εδώ η Μένη. Ε? Γιατί ο άνθρωπος έπεσε στη μηχανικότητα, μας εξυπηρετεί σε κάτι. Τώρα αυτό είναι, εντάξει, κοσμική απάντηση, αλλά ο άνθρωπος έπεσε στη μηχανικότητα γιατί τα πάντα είναι συχνότητες. Και όταν οι συχνότητες, τα λέγαμε, της γης πηγαίνουν στα άκρα, δηλαδή στα πιο σκοτεινά σημεία, οι ανθρωπότητες που υπάρχουν σε εκείνη την περίοδο πάνω στη γη, είναι φυσικό να βιώνουν μέσα τους συναντησιακό, θα λέγαμε, χάος. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που υπάρχουν αυτές οι εξελικτικές φάσεις, θα λέγαμε, της γης, του ηλιακού σύμπαντος, του ηλιακού συστήματος, μέσα στο σύμπαν και όλα αυτά τα πράγματα, θα λέγαμε, σε κοσμικούς χρόνους, είναι φυσικό ότι οι ανθρωπότητες πάνω θα έχουν και τις ανάλογες δονήσεις. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, εφόσον έπεσε σε αυτό το συγκεκριμένο, θα λέγαμε, στη συγκεκριμένη θέση, θα λέγαμε, της γης, ανάλογα τις δονήσεις τις οποίες περιέχει, και αυτό ανάλογα, θα λέγαμε, σε συγκεκριμένο κομμάτι του γαλαξία μας, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα πλαίσιο ορισμένων, θα λέγαμε, αστρικών ροών που επιφέρουν στον άνθρωπο αυτά τα αστρικά ρευστά, ορισμένες, θα λέγαμε, καταστάσεις, έτσι, μέσα στις οποίες άλλες φορές έχει τη δύναμη να απομαγνητιστεί από τη γη και άλλες φορές να μαγνητίζεται περισσότερο, θα λέγαμε, από την ανακύκλωση της γης. Άλλες φορές λοιπόν οι ανθρωπότες λειτουργούν σε ομόκεντρους εξώτερους κύκλους, θα λέγαμε, πάνω στη γη, συνειδησιακές γραμμές, χρονογραμμές, και άλλες φορές λειτουργούν σε πιο εσώτερους κύκλους, χρονοδιαγραμμές, θα λέγαμε, όσον αφορά τη γη. Λοιπόν, λέει ο Κώστας, υπάρχω και ζω, ποια είναι η διαφορά? Πρέπει να καταλάβουμε εδώ, φίλοι μου, ότι υπάρχω σημαίνει είμαι κάτω από μία αρχή, και το ζω σημαίνει ότι νιώθω μέσα μου, θα λέγαμε, ζωή. Αυτά είναι και τα δύο. Στην πραγματικότητα, εμείς όσον αφορά τη λέξη ζω, μιλάμε για τη φυσιολογία τις περισσότερες φορές, και ότι μέσα από μας εκφράζεται σε μία εκδήλωση. Και το υπάρχω, στην πραγματικότητα, μπορεί να εννοούμε ότι απλά νιώθουμε, θα λέγαμε, την ύπαρξή μας. Αυτά τα δύο, εμένα μου φαίνονται ότι είναι σχεδόν ίδια και ότι δεν έχουν διαφορές. Ίσως αυτή η διαφορά, θα λέγαμε, είναι στη συνειδησιακή κατάσταση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλοι οι άνθρωποι νιώθουν ότι υπάρχουν, αλλά αυτοί οι άνθρωποι, θα λέγαμε, που πραγματικά ζουν, είναι αυτοί που είναι σε συνειδητή επικοινωνία με τη ζωή. Αυτή λοιπόν, φίλε μου, που λες, είναι μια μεταφορική έννοια τις περισσότερες φορές, για να καταλάβουμε ότι στην πραγματικότητα οι άνθρωποι δεν ζουν την πραγματικότητα που βιώνουν, θα λέγαμε, αλλά ζουν στην πραγματικότητα που βιώνουν τα όνειρά τους. Και εδώ υπάρχει η συνειδησιακή, θα λέγαμε, εγρήγορση. Συνεχώς βλέπω κόσμο να ζουν τα όνειρά τους και όχι τη ζωή τους. Με ποια έννοια το λέω? Όχι τα όνειρα αυτά τα οποία φαντάζονται και θα θέλαν να ζήσουν, αλλά απλά δεν ζουν τη ζωή τους, αλλά απλά ζουν το διανοητικό τους κόσμο. Αυτό θέλω να σας πω. Ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν λένε ζω τη ζωή μου, στην πραγματικότητα ζουν τις σκέψεις τους και όχι τη ζωή τους, όχι τα γεγονότα τους. Και εκεί πέρα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό, φίλοι μου. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ζουν καθεαυτά τη ζωή τους, τα γεγονότα τους. Ζουν τις σκέψεις τους. Έτσι που λες, φίλε Κώστα, το υπάρχω και ζω, ίσως αυτή είναι η πραγματική διαφορά, μια συνειδησιακή ανάπτυξη. Και όταν κάποιος αρχίζει και ξυπνάει, τότε θα λέγαμε ίσως ξεκινάει να ζει συνειδητά. Αυτό ίσως να θες να πεις. Ας μιλήσουμε λίγο για τον έρωτα. Ακόμα ήθελα να πω, φίλοι μου, ότι ο έρωτας, αν θα λέγαμε ότι βρίσκεται σε ένα επιφανειακό στάδιο σε περισσότερους ανθρώπους, είναι φυσικό ότι πρέπει να το ενώσουμε με την καρδιά, με το κέντρο. Πρέπει λοιπόν, καθότι οτιδήποτε μας μαγνητίζει και θέλουμε να το κάνουμε δικό μας, να ξεκινήσουμε να το περνάμε, θα λέγαμε, να το παίρνουμε βαθιά.
όταν κάτι λέμε ότι το παίρνουμε βαθιά μέσα μας, καταλαβαίνετε ότι στην πραγματικότητα είναι ότι μπαίνουμε βαθιά μέσα σε εκείνο. Θέλω να με καταλαβαίνετε τι λέω. Κάθε φορά που εμείς θέλουμε κάτι να το πάρουμε βαθιά μέσα μας, όταν το ερωτευόμαστε δηλαδή και μας μαγνητίζει, πρέπει να εισχωρούμε βαθιά για να το πάρουμε βαθιά μέσα μας. Δεν γίνεται να το πάρουμε κάτι βαθιά μέσα μας αν δεν έχουμε εισχωρήσει βαθιά. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Πρέπει λοιπόν να μπαίνουμε σε κάτι μέσα του πολύ βαθιά για να μπορούμε να το τραβήξουμε μέσα στον πυρήνα μας. Έτσι λοιπόν φίλοι μου σας λέω ερωτευτείτε με καρδιά. Όταν ερωτευόμαστε με καρδιά δεν φοβόμαστε. Όταν ερωτευόμαστε με καρδιά έχουμε θάρρος. Όταν ερωτευόμαστε με καρδιά, γιατί λέμε ότι έχουμε θάρρος? Δεν είναι γιατί έχουμε την άγνοια, θα λέγαμε, του κινδύνου, αλλά γιατί έχουμε μια υπέρμετρη, θα λέγαμε, ελπίδα ότι είμαστε και νιώθουμε ικανοί ότι θα ανταπεξέλθουμε όλες τις δυσμενείς, θα λέγαμε, καταστάσεις, οι οποίες μπορούν να έρθουν. Γι' αυτό συνέχεια ξυμνούν τον έρωτα και τον γράφουν οι ποιητές μέσα από διάφορες μάχες και διάφορες αντιξοότητες. Γιατί στην πραγματικότητα κάθε αντιξοότητα είναι αυτή που δυναμώνει τον έρωτα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, ότι δεν γίνεται να μιλάμε για έρωτα και να θέλουμε να ερωτευτούμε δυνατά όταν δεν υπάρχει μια αντίσταση για να δούμε πραγματικά πόσο πολύ έχει δυναμώσει ο έρωτας μέσω από αυτή την αντίσταση. Γι' αυτό ένας έρωτας για να είναι αληθινός, για να είναι δυνατός, θα πρέπει να μας δείξει ότι μπορεί να υπερνικάει τις αντιστάσεις. Αλλιώς, φίλοι μου, δεν είναι έρωτας. Δεν γίνεται έρωτας χωρίς να έχει θάρρος. Είναι επιφανειακός ο έρωτας που δεν έχει θάρρος. Γιατί αν ο έρωτας ξεκινάει πραγματικά από μέσα μας, ξεκινάει από την ψυχή μας και εμείς έχουμε εκπαιδεύσει τον νου μας να υποστηρίζει τον έρωτα, γιατί είναι ψυχικό φαινόμενο και ότι είναι αρχή της δημιουργίας και η αρχή της εξέλιξης, πρέπει εμείς να καταλάβουμε ότι κάθε φορά που ερωτευόμαστε πρέπει να ασκούμε ένα θάρρος. Θάρρος πού? Μια πειθαρχία πάνω στο νου μας, το φοβικό. Ένας άνθρωπος που ερωτεύεται φοβικά, είναι φυσικό ότι κατά βάθος τι κάνει, σκοτώνει τον έρωτα, χωρίς να το καταλαβαίνει. Γιατί θα εκδηλώσει εκείνη την αδυναμία μέσω ορισμένων καταστάσεων που θα νιώσει αδύναμος και ότι ο έρωτας απλά δεν είναι αρκετό. Σαν να λέγαμε ότι ο έρωτας είναι ένα καύσιμο το οποίο παίρνει μια μηχανή και εκείνη την ώρα εμείς να νομίζουμε ότι δεν έχουμε τα αρκετά καύσιμα για να μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Κάθε φορά εμείς όμως που υπηρετούμε τον έρωτα κάνουμε αρκετά τα καύσιμα, γιατί έχουμε τη δυνατότητα εμείς να αλλάζουμε συνειδησιακά. Οπότε αν εμείς υπηρετούμε τον έρωτα, τον κάνουμε το μέγα εργαλείο στην αναβάθμιση μας. Το λάθος τις περισσότερες φορές είναι ότι οι άνθρωποι όχι μόνο δεν ακολουθούν τον έρωτά τους, αλλά όταν σταματάει ο έρωτά τους εξακολουθούν να έχουν την ίδια κατεύθυνση. Αυτό είναι το λάθος των ανθρώπων. Γιατί αν ο έρωτας στην πραγματικότητα γίνει αγάπη, δεν θα υπάρχει φόβος χωρισμού. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Όταν ο έρωτας αφαιθεί να ολοκληρωθεί, καταλήγει πάντα σε αγάπη. Και η αγάπη δεν είναι μια προσκόλληση. Η αγάπη είναι να το έχεις πάρει μέσα σου, να έχει γίνει ένα. Άρα καταλάβετε ότι αφού θα έχεις πάρει τον άλλον μέσα σου και θα έχεις γίνει ένα και θα είναι αυτός, από εκεί και πέρα, αφού θα έχει φύγει σε σιγά ο έρωτας, θα έχει έρθει η αγάπη. Και τότε θα γίνουν δύο πράγματα. Ένα είναι να συνεχίσετε σαν μονάδα πλέον να ερωτεύεστε κάτι άλλο. Το ζευγάρι σαν μονάδα να ερωτευτεί άλλα πράγματα και σαν μονάδα να πηγαίνει σε διάφορα, θα λέγαμε, σε διάφορες καταστάσεις. Και το δεύτερο είναι να χωρίσετε και να προχωρήσετε σε έναν διαφορετικό έρωτα στη ζωή σας. Χωρίς όμως την πικρία του χωρισμού, γιατί απλά θα γίνει αγάπη, θα γίνει αυτός. Και όταν ο άλλος γίνει εαυτός σας, πρώτον, δεν θα μπορείτε να χωρίσετε, γιατί ποτέ δεν χωρίζετε πραγματικά. Και δεύτερον, ότι αν κάτι το θέλει ο εαυτός σας, είναι σαν να το θέλετε εσείς. Δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ακόμα και όταν είναι,
ένας διαφορετικός άνθρωπος. Το καταλάβαμε αυτό. Επομένως, φίλοι μου, σας ξαναλέω, πολλοί από εσάς ξέρω ότι έχετε κρίνει τον έρωτα γιατί λέγατε πόνεσα από τον έρωτα. Αλλά δεν ήταν ο έρωτας, φίλοι μου, που σας πόνεσε. Ο έρωτας είναι αυτό το μεγαλείο που ζήσατε εκείνη τη στιγμή. Αυτό που σας πόνεσε ήταν η προσδοκία ότι ο έρωτας έπρεπε να σας στάσει κάπου που εσείς νομίζατε. Γιατί αν ξέρετε ότι ο έρωτας σας οδηγεί στην αγάπη και η αγάπη είναι τον άλλο να τον νιώσει σαν ένα, έξω από εγωισμούς, τότε όλοι σας θα ξέρατε πώς να χειρίζετε τον έρωτα και κανένας άνθρωπος δεν θα ζούσε χωρίς έρωτα. Γι' αυτό σας λέω, ερωτευτείτε, ζήστε τη ζωή όπως πραγματικά έχει φτιαχτεί στο μέγιστο για να τη ζείτε μέσω, θα λέγαμε, του έρωτα. Είναι φυσικό ότι ο έρωτας μπορεί να έχει τις αυξομοιώσεις. Κανείς δεν λέει όχι. Δεν μπορείτε να ζείτε συνέχεια ερωτευμένοι. Δεν είστε εκπαιδευμένοι να ζείτε συνεχώς, θα λέγαμε, στη συνείδησή σας εστιασμένοι στον έρωτα. Αν και υπάρχει ο έρωτας παντού. Θέλετε να ξεφουσκώσετε, να δυναμώσετε, να πάρετε λίγο ενέργεια για να ξαναερωτευτείτε. Αλλά χωρίς έρωτα η ζωή δεν είναι δώρο του Θεού. Καταλήγει να είναι μια κόλαση. Λοιπόν, να κοιτάξουμε αν έχει άρες ερωτήσεις και αν δεν έχει, φίλοι μου, να σας αφήσω στον έρωτά σας. Να πάω κι εγώ στο δικό μου. Λοιπόν, οπότε βλέπω εδώ, λέει ο φίλος μας, δεν έχει άλλη ερώτηση. Λάζαρε, η ερώτηση που έγραψες είναι λίγο περίεργη. Μια σπονδύλη προσευχή στο Θεό Ήλιο παίζει να είναι, λέει, ταυτότητα. Απλά θα απαντήσω όχι. Δεν παίζει να είναι η ταυτότητα ονοματεπόμενο το κάρμα μας. Είναι λίγο πιο πολυσύνθετο αυτό που ρωτάς. Λοιπόν, φίλοι μου, αν έχετε κάτι να ρωτήσετε για τον έρωτα, καλώς. Άλλη φορά θα αφιερώσουμε καλησπέρα ελευθερία. Λέει και η Λιλή, και όμως, λέει, ο έρωτας μπορεί να κρατήσει για πάντα. Αυτό για να το καταφέρεις, Λιλή, πρέπει να ερωτεύεσαι τις ενέργειες. Όταν ερωτεύεσαι τις ενέργειες, οι ενέργειες, τα λέγαμε, ζούνε, τα λέγαμε, για πάντα. Όταν ερωτεύεστε όμως επιφανειακά πράγματα, όπως είπαμε, είναι φυσικό τα προσωρινά πράγματα να αλλάζουν. Το αναλύσαμε πριν, θα μπορείς να ξανακούσεις το βιντεάκι. Για να κρατήσεις ένας έρωτας για πάντα, θα πρέπει να είναι βαθύς. Λέει, δεν υπάρχει έρωτας αν δεν μπορεί να έχει το θάρρος να κόψει τις αντιστάσεις του μυαλού, η Αγγελική. Είναι φυσικό ότι ο καθένας από εσάς μπορεί να έχει το ίδιο δικαίωμα όπως και εμένα να πει τα δικά του πράγματα έτσι για την έρωτα. Καταλαβαίνετε ότι αυτά που λέω εγώ δεν χρειάζεται να το πω. Είναι βάσει της δικής μου συνδυσιακής, θα λέγαμε, αντίληψης. Λέει, η Αγγελική, δεν μπορεί να υπάρχει έρωτας αν δεν μπορεί να έχει το θάρρος να κάψει τις αντιστάσεις του μυαλού. Τις περισσότερες φορές ανάμεσα στον έρωτα και τη λογική γίνεται όλη η μάχη. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά ότι ένας πραγματικά έρωτας, αν... Α, αυτό το έχω πει εγώ, λες. Ψι, 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 γιατί βλέπω ψι, ψι, ψι εκεί πέρα και μπερδεύτηκα. Είχα γράψει, δηλαδή, παλιά, λέει η Αγγελική, ότι δεν υπάρχει έρωτας αν δεν μπορεί να έχει το θάρρος να κάψει τις αντιστάσεις του μυαλού. Για άλλη μια φορά, λοιπόν, επιβεβαιώνουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει πραγματικός έρωτας ή στην πραγματικότητα, θα λέγαμε, να αφήσουμε τον έρωτα να λειτουργεί ανενόχλητος για να μας φέρει τα ανάλογα αποτελέσματα, θα λέγαμε, για να δούμε τον εαυτό μας.
Γι' αυτό όταν είμαστε σε εισαγωγικά εγωιστές, γι' αυτό όταν είμαστε με δυνατές πεποιθήσεις και θα λέγαμε ότι είμαστε ακούνητοι και δεν είμαστε ευλίγιστοι. Γι' αυτό όταν έχουμε αντιστάσεις και όταν έχουμε φόβους, είναι φυσικό, φίλοι μου, ο έρωτας να μην μπορεί να εκδηλωθεί, γιατί εμείς οι ίδιοι το σαμποτάρουμε. Λοιπόν, έτσι πάει. Να δούμε, έχουμε άλλη ερώτηση. Όλα για τον έρωτα. Λοιπόν, εσύ το πες. Ναι. Έτσι είναι. Αγγελική, εγώ τα λέω, να τα ξαναβάζετε καμιά φορά. Αλλά αυτό το ψι-ψι-ψι με μπέρδεψε που έγραψες. Λοιπόν, οκ, okay, δεν βλέπω άλλες ερωτήσεις. Καλά ήταν σήμερα, ωραία ήταν σήμερα. Λοιπόν, ευχαριστώ για την προσοχή σας και πάλι. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Να ακούσετε σιγά σιγά που θα ανεβάζω τα αποσπάσματα από τις διάφορες διαλέξεις για τις νέες πεποιθήσεις. Το έχω αναρτήσει το βιντεάκι στο YouTube.